της Βουλής για την 56η έδρα, κύριε Προδρόμου. Από ό,τι φαίνεται, πλειοψηφία συνενεί στο να βρουν μια ρύθμιση για να επιστρέψει ο Γιώργος Παπαδόπουλος στα έδρανα. Και τίθεται το ερώτημα αν ο πρόεδρος θα υπογράψει όχι έναν τέτοιο νόμο, εάν και εφόσον τεθεί ενώπιον του. Δεν έχουμε δει τον νόμο. Ο πρόεδρος τον νόμο, το ξέρετε ότι αν θα τον υπογράψει όχι, έχει και νομική συμβουλή. Και νομικός σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, η νομική υπηρεσία. Άρα οπωσδήποτε σε αυτή την περίπτωση, σε όλες, αλλά σε αυτήν ειδικότερα, θα υπάρξει κάποια γνωμάτευση. Κοιτάξτε, είναι πραγματικά δυσάρεστο το ότι γίνεται όλη αυτή η συζήτηση για τον κατεξοχήν θεσμό της Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο που εκπροσωπούνται οι πολίτες. Τα πράγματα θα ήταν πολύ απλά εάν, οι έδρες κατοχυρώνονταν με το αποτέλεσμα των εκλογών. Δηλαδή γίνονται εκλογές, η διοικητική πράξη, η πράξη δικαίου, νομικός δεν είμαι, αλλά η πράξη δικαίου στην αντίληψή μου είναι η ανακήρυξη. Δηλαδή, ναι, σωστά, έχουμε ένα σύστημα κατανομής των εδρών, αυτό έχουμε, το ξέρουν όλοι, με αυτές τις διαδικασίες, γίνονται οι εκλογές, βγαίνουν οι αριθμοί, κατανέμονται οι έδρες, ο καθένας μπορεί να το κρίνει αυτό, πόσο είναι δίκαιο ή λιγότερο ή περισσότερο, αυτό είναι το σύστημα, αλλά θα πρέπει, για να ισχύσει η αρχή την οποία ακούμε, η οποία είναι βεβαίως αναντίλεκτη, η αρχή ότι οι έδρες κατοχυρώνονται στους πολιτικούς σχηματισμούς που τις έχουν διεκδικήσει και σε κανέναν άλλον. Αλλά για να γίνει αυτό θα έπρεπε να γίνει η ανακήρυξη. Από την ώρα, δηλαδή αυτή η τεράστια λεπτομέρεια, μικρή πρακτικά, αλλά τεράστια λεπτομέρεια ότι η έδρα δεν αποδόθηκε, δεν μπόρεσε να αποδοθεί, δημιουργεί κενό. Δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει κενό στο σύστημά μας. Γιατί έγινε πολλής λόγος. Το σύστημα μια χαρά περιέγραφε και προέβλεπε το τι θα γίνει. Το ενδεχόμενο κάποιος, πείτε ότι ήταν κύριε Κημήτρη ένας ανεξάρτητος. Μπορεί, έχουμε ανεξάρτητους υποψήφιους. Κάποιος παίνει το αριθμό. Πρέπει να πάρει ένα ποσοστό μόνος του που είναι παίρνει, θεωρητικά μπορεί να γίνει. Το παίρνει, πήρε την έδρα. Εάν δεν πάει να ανακηρυχτεί βουλευτής, δεν πήρε την έδρα. Αυτό είναι το δίκαιο, η κατάσταση των πραγμάτων νομικά. Εκεί είναι που δημιουργήθηκε όλο το πρόβλημα. Διαφορετικά, το σύστημά μας δεν έχει πρόβλημα. Το σύστημά μας προβλέπει εδώ και δεκαετίες ότι αν κενωθεί έδρα, αμέσως πάει στον επιλαχόντα, πάει στον πολιτικό σχηματισμό. Άρα εμείς αυτό που αντιλαμβανόμαστε γιατί ήταν εποχή, την Τετάρτη αυτό. Γιατί ήταν εποχή, εσείς δεν την έχετε ζήσει, εγώ ήμουν νέος παιδί που θυμάμαι ότι είχε κενωθεί έδρα και έγιναν επαναληπτικές εκλογές. Και μπορούσε δηλαδή την έδρα να την κερδίσει κάποιος άλλος από αυτόν που την είχε. Εντάξει, εδώ λέγεται αρχή. Για μη καταληφθήσα, δεν υπάρχει πρόνοια, αυτό ακριβώς, λέτε για κενώθησα. Ναι, εγώ λέω αυτό ακριβώς διορθώθηκε τότε και διορθώθηκε σωστά. Και η σημερινή νομοθεσία προβλέπει ότι αν το ΧΥΠΣΥ κόμμα έχει μια έδρα η οποία κενώθηκε για κάποιο λόγο, θα την αναπληρώσει με τον επιλαγόντα του. Ωραία.